Και να πάμε, Πινελόπη, τώρα να δούμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες είχαμε κόκκινο συναγερμό και εκεί. Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με τη φρουρά Τσίπρα να αποχωρεί, γιατί υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για την ημερομηνία του συνεδρίου, συνέπεσε με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Αντζολέτος είναι κοντά μας για να μας δώσει όλο το παρασκήνιο και τις πληροφορίες. Αντώνη, καλημέρα. Μας ακούει ο Αντώνης Αντζολέτος. Έχουμε κάποιο θέμα, θα επιχειρήσουμε να ξανασυνδεθούμε μαζί του. Είχαμε όμως σημαντικές αποχωρήσεις. Είναι γεγονός ότι ουσιαστικά δεν έχει καλμάρει καθόλου το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται μία παύση λίγων ημερών και στη συνέχεια βλέπουμε το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται μεταξύ της φρουράς, κυρίως του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τον Αντώνη Αντζολέτο, μας ενημερώνουν από το Κοντρόλ. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, με ακούτε τώρα? Ναι, βεβαίως, μια χαρά. Για πες μας, τι είχαμε πάλι χθες, ναι. Το θερμόμετρο ανέβηκε εκεί που δεν το περίμενε κανείς, γιατί μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ήταν τυπική. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα του συνεδρίου. Ήταν διαδικτυακά. Ακούστηκαν απόψεις σε σχέση με την ημερομηνία του συνεδρίου, ότι έχει οριστεί 4 με 6 Οκτωβρίου. Συμπέφτει με τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ και υπήρχαν στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Φάμελος, που είπαν ότι θα πρέπει να δουν μια αλλαγή ημερομηνίας. Υπήρξαν και άλλα στελέχη που μίλησαν για 2 εβδομάδες να μεταφερθεί μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα στελέχη όπως ο κύριος Ραγκούσης είπαν ότι θέλουμε να δούμε τις εισηγήσεις που κάνει ο πρόεδρος για τις αλλαγές του καταστατικού. Γιατί σας θυμίζω, είχαν διαφωνήσει με την κατάργηση των ομαχιακών επιτροπών ή με την αλλαγή της κεντρικής επιτροπής. Ο κύριος Κασελάκης δεν είχε συνδεθεί και μετά που συνδέθηκε, δεν το περίμεναν ασφαλώς, υπήρξε σύμφωνα με τα μέλη του οργάνου μία επίθεση προσωπική σε όσους είχαν τοποθετηθεί, ότι όποιος δεν θέλει, όποιος δεν συμφωνεί, μπορεί να φύγει. Ναι, είναι τώρα το γνωστό μότο του πρόεδρου. Αυτές οι διαφωνίες, Αντώνη, είναι ίσονο σημασίας. Υπάρχει μια άλλη υφέρπουσα, μεγαλύτερη διαφωνία, φανταζόμαστε, συνέβη κάτι άλλο παρασκηνιακά που δεν το γνωρίζουμε? Δηλαδή τώρα για την ημερομηνία ή για το αν το συνέδριο θα λέγεται έκτακτο ή διαρκές, τόση ένταση φαίνεται λίγο δυσανάλογη. Ναι, αυτά απλώς κρύβουν από πίσω άλλα πολλά πράγματα σε σχέση με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα είναι την επόμενη μέρα, αν τα όργανα θα συνεδριάζουν ψηφιακά, αν αυτό όλο κρύβει και μία αλλαγή ονόματος στο καταστατικό. Οπότε σίγουρα δεν είναι τόσο τα διαδικαστικά αυτά που προκαλούν αυτό το κλίμα. Και κάποιοι βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι ήταν πριν. Οπότε όλα αυτά σιγά σιγά διατυπώνονται. Υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Χθες λοιπόν, όταν έγινε αυτό, η κυρία Γεροβασίλη ήταν η πρώτη η οποία αποχώρησε από την διαδικτυακή συνεδρίαση και μετά ακολούθησαν και άλλα στελέχη από τους λεγόμενους 8 που είχαν καταθέσει εκείνο το κείμενο στην πολιτική γραμματεία, ο κύριος Λαμπουράρης, ο κύριος Ραγκούς, ο κύριος Σαφαρόπουλος, ο κύριος Ζαχαριάδης, δείχνοντας τη διαφωνία τους. Υπήρχε μάλιστα και μια παρέμβαση σύμφωνα με πληροφορίες του κυρίου Παπά που είπε ότι πρέπει να ανακαλέσει ο πρόεδρος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Τελικά αυτό που συνέβη, σύμφωνα πάντα με πηγές και από την Κουμουνδούρη, είναι ότι ο κύριος Κασελάκης επικοινώνησε με στελέχη του οργάνου, με την κυρία Γεροβασίλη για παράδειγμα ή με την κυρία Νοτοπούλου. Αυτό που ζητούν από την πλευρά της ηγεσίας είναι σεβασμός στις αποφάσεις που έχει λάβει η Κεντρική Επιτροπή, ότι έχει αποφασίσει να γίνει τότε το συνέδριο. Και ουσιαστικά εκεί αποδίδουν τον όλο χαμό που έγινε χθες σε αυτή τη θύελα αντιδράσεων. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει να ρίξει τους τόνους ο κύριος Κασελάκης, γιατί το συγκεκριμένο όργανο, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή, προκειμένου να μπουν όλα τα θέματα στον τραπέζι. Και αφού θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο, Αντώνη, έτσι, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το κλίμα θα μεταφερθεί και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι σίγουρα, Πινελόπη, γιατί εκεί εκκρεμούν και άλλα ζητήματα. Πριν ένα μήνα έχει συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε μιλήσει μόνο ο κύριος Κασελάκης, είχε προγραμματισμένη τότε μια συνέντευξη και είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα πάρα πολλοί βουλευτές. Οπότε σίγουρα όλα αυτά και αυτό που έγινε χθες θα μπουν στο τραπέζι αύριο στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή. Για να δούμε, αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.